Και είμαστε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο πρόγραμμα, πάντα. Και ίσως όπως διαβάσατε, εάν διαβάσατε, έχω σήμερα έναν εκλεκτό καλεσμένο, με τον οποίο έχω πάνω από μια δεκαετία να μιλήσω και ο οποίος μας έκανε την πολύ ωραία χαρά και τιμή να παίξει καταρχήν στο πιάνο του Χατζηδάκη, συνδέοντας νοηματικά αυτό το οποίο προηγήθηκε, δηλαδή τα στοιχεία για το ρεσιτάλ της Ντόρας Μακοπούλου που έχουν μέσα Σοπέν, έχουν Χατζηδάκη. Εδώ μιλάμε για το πιάνο του Χατζηδάκη που το είχε στο γραφείο του, δηλαδή το είχε αγοράσει όταν είχε έρθει ως διευθυντής στη δεκαετία του 80, του τέλη 70, όχι στο 80, τέλη 70, και παρέμεινε ευτυχώς εδώ στο στούντιο για να μπορούμε να έχουμε αυτές τις λίγες πολύ έντονες έτσι, ιδιαίτερες στιγμές, προσωπικές, μεταξύ μας, δηλαδή μεταξύ ημών και ημών του κοινού. Τώρα, θα ήθελα να πω ότι ο άνθρωπος που έπαιξε, πολύ θα ήθελα να ήμουν εγώ, αλλά ευτυχώς ήταν ένας από τους πλέον ιδιαίτερους καλλιτέχνες που υπάρχουν, παγκοσμίως δηλαδή, δεν νομίζω υπάρχουν πολλοί σαν και αυτόν, σαν και εκείνον. Εκείνος δεν είναι εκείνος, γιατί είναι αυτός, είναι δίπλα μου δηλαδή. Και έτσι, με αυτό σαν αφορμή, κάναμε μια εισαγωγή για την επανασύνδεσή μου, τη ραδιοφωνική τουλάχιστον, με τον εξαιρετικό Έλληνα σολίστ στο πιάνο αλλά και στο τραγούδι, κλασικό τραγούδι, έναν εξαιρετικό τενόρο με σπάνιες φωνητικές ικανότητες, που είναι ο Γιώργος ο Φιλαδελφέας, με τον οποίο έχουν μιλήσει και άλλοι, όχι εκτός εμού δηλαδή, τα τελευταία 10 χρόνια παραγωγή του προγράμματος, αλλά για μένα είναι πάντα ιδιαίτερη χαρά και τιμή να μιλώ μαζί του. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ καταρχήν για την τόλμη που είχες να έρθεις εδώ με κατευθείαν να παίξεις ένα βάλς και να έχεις και ένα έτοιμο πόλεμο ρεπερτόριο σε κάθε περίπτωση. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Θα ήθελα να περάσουμε καταρχήν σε ένα πρώτο άκουσμα, χωρίς να πω και άλλο ένα άκουσμα πριν μιλήσω για το ποιος είναι ο Γιώργος Φιλαδελφέας. Άλλη μια φορά να το θυμίσω δηλαδή. Και το άκουσμα αυτό είναι? Το ορατόριο Μεσσίας του Γιώργου Φρίντι Χέντελ.
ακούσαμε το ρετσιτατίβο από τον Μεσσία του Χέντελ. Αυτό πάλι με τον Γιώργο Φιλαδελφέα. Θα ήθελα να μιλήσω και να πω λίγα λόγια για την πορεία σου μέχρι εδώ, Γιώργο. Καταρχήν, σε ευχαριστώ που ήρθες. Πραγματικά είναι πολύ, πολύ μεγάλη μας χαρά και σκέφτηκα ότι ίσως να ήταν καλύτερα να τα πεις εσύ. Ή θα ήθελες απλώς να διαβάσω το βιογραφικό σου. Να τα πούμε στην πορεία της κουβέντας. Νομίζω το πιο σωστό είναι αυτό. Στην πορεία της κουβέντας. Βέβαια. Εγώ θέλω να πω πώς έμπλεξες με δύο τόσο δύσκολους τομείς και αποφάσισες να τους συνεχίσεις και τους δύο. Και να τους κρατάς στα χέρια σου. Ποιο ήταν ο πρώτος έρωτας, ας πούμε. Το τραγούδι, το πιάνο, η μουσική, τι ήταν αυτά. Ο πρώτος έρωτας ήταν οι μιμήσεις. Από μικρός ήμουν ένας πάρα πολύ καλός μίμος, όπου μπορούσα να μιμηθώ πολιτικούς, φωνές ανθρώπων κτλ. Προφανώς είχα τις φωνητικές δυνατότητες για να το κάνω. Και μετά 11 χρόνια ξεκίνησα με το πιάνο. Τρία χρόνια μετά, δηλαδή 14, ξεκίνησα το τραγούδι, ξέροντας πια ότι θέλω να τα κάνω μαζί. Ήρθαν πολλοί άνθρωποι στη ζωή μου που μου είπαν διάλεξε το ένα, γιατί δεν μπορείς να κάνεις και τα δύο. Κάθε φορά που μου το λέγανε, ήμουν σίγουρος ότι πρέπει να τα κάνω και τα δύο μαζί. Μεγάλη υπόθεση να τεστάρεσαι συνεχώς. Αυτή τη στιγμή, καταρχήν μια περίοδος, η φωνή έχει όριο, γιατί το πιάνο δεν έχει. Ηλικιακό, θέλω να πω. Βέβαια. Βέβαια, έχει ηλικιακό όριο, αλλάζουν οι τεσιτούρες, γεμίζουν οι χαμηλές, χάνει ο τραγουδιστής κάποιες ψηλές. Εξαρτάται βέβαια πώς μεγαλώνει ο άνθρωπος, γιατί ο Παβαρότη μεγαλώνοντας η φωνή του ακουγόταν πιο ελαφριά όταν ήταν πιο μεγάλος ηλικία, ενώ όταν ήταν πιο νέος ήταν πιο μεστή. Εξαρτάται πώς μεγαλώνει. Ας πούμε, η Γκρουμπέροβα έφτασε 70 χρονών με μια άπτεστη τεχνική. Φυσικά ακουγόταν πια σε κάποια ρεσιτάλ ότι δεν υπάρχει νότα, αλλά υπάρχει τεχνική. Εξαρτάται πάρα πολύ από την τεχνική. Εγώ δεν έχω χάσει κάτι από τη φωνή μου. Η φωνή μου της ομιλίας έχει αλλάξει λίγο. Έχει βαθύνει. Και μπορώ πια να κάνω και πιο χαμηλούς ρόλους. Αλλά όπως κάνω Σουίσκι, ας πούμε, στον Μπορίς Κουντουνόφ, που είναι ρόλος για τενοροβαρίτονο, μπορώ κάλλιστα να κάνω Ροντόλφο. Είναι που θα κουρδιστείς. Μάλιστα. Πες μου τώρα, ζεις όχι στην Ελλάδα. Είσαι στο εξωτερικό και ζεις πολλά χρόνια. Έχεις σκεφτεί πώς θα ήταν αν ζούσες μόνιμα στην Ελλάδα? Δηλαδή, τι είδους απόφαση είναι αυτή να φύγεις? Δεν καταλάβαινα και πολύ τότε τι έκανα. Δηλαδή, είχε έρθει η κυρία Ζένη Ζαχάριεβα στο Εθνικό Οδείο για κάποιο σεμινάριο, που ήταν η Ζένη Ζαχάριεβα, είναι πιανίστα σπουδαία βουλγάρα και ήταν μαθήτρια της Βέρα Γκορνοστάιβας, Νικολάιεβα και του Γκίλελς. Αργότερα έκανε και με τον Πιέρ Σανκάν στο Παρίσι. Και μου άρεσε πάρα πολύ πώς δουλεύει, πώς διδάσκει πιάνο, και έτσι αποφάσισα να πάω στην Ακαδημία της Σόφιας. Εγώ ούτε που ήξερα ούτε που είναι η Βουλγαρία, που βρίσκεται η Σόφια, που πηγαίνω, τι γλώσσα θα μιλάω, τίποτα. Άλλαξα πάρα πολύ με τα χρόνια. Δηλαδή, τώρα θα έκανα ένα τσεκ από παντού να δω πού πάω, τι συμβαίνει, τι πρέπει να πάρω μαζί μου. Εκείνη την εποχή ήμουνα τόσο πολύ μέσα στο πιάνο και είχα ήδη ξεκινήσει και το τραγούδι, που δεν το σκέφτηκα καν. Έφτασα στη Σόφια, έμαθα να διαβάζω τα βουλγάρικα από τις πινακίδες, μπαίνοντας στη Σόφια, δηλαδή έμαθα αμέσως, γιατί είναι πανεύκολο το αλφάβητο το βουλγάρικο. Και πολύ γρήγορα έμαθα και τη γλώσσα. Ήταν δύσκολα χρόνια και πριν από μένα οι φοιτητές που ήταν πέρασαν ακόμα πιο δύσκολα. Φανταστείτε, πήγαινε σε ένα εστιατόριο που είχε κάποια πράγματα στο μενού και τελικά σου ερχόντουσαν άλλα. Έλεγες θέλω μακαρόνια, σου ερχόταν φιδές. Ήθελες πίτσα, σου ερχόταν ένα κομμάτι ψωμί. Ήταν δύσκολα χρόνια. Αλλά δεν το μετανιώνω, γιατί ακόμα η Ακαδημία εκείνη την εποχή ήταν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Ήσουν τόσο μέσα στη μουσική, δεν σκέφτηκες ποτέ να κάνεις κάτι άλλο εκτός από τη μουσική? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Γιατί ξέρω ότι έχεις δεξιότητες σε όλους τους τομείς και ήμουν απερίος. Θέλω, πριν μπούμε στα πιο έτσι ιδιαίτερα και προσωπικά, στο τι έκανες και πώς βρέθηκες στην Ελλάδα και τι έγινε τις τελευταίες μέρες και όλα αυτά, να ακούσουμε και κάτι άλλο. Περισσότερο γιατί θέλω να σε γνωρίζει ο κόσμος. Άκουσα να παίζεις πιάνο, τώρα τραγούδισες στο ρετσιτατίβο. Δεν μου λες, η Άρια, υπάρχει και η Άρια? Ναι, αμέσως μετά είναι. Είναι αμέσως μετά? Ναι, ναι, ναι. Τη φάγαμε, δεν πειράζει. Θα πάμε όμως στο
στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι το Τσαϊκόφσκι το κονσέρτο, έτσι. Ναι, η ηχογράφηση είναι από τη Λισαβόνα με την συμφωνική της Ουκρανίας. Αυτά είναι που με τρελαίνουν, Γιώργο. Δηλαδή, με τρελαίνουν. Συγγνώμη, το προηγούμενο ποιο ήταν το Χέντελ. Ήταν η Συμφωνική Ορχήστρα του Ρούσε στο φεστιβάλ, στο φεστιβάλ κλασικής μουσικής της Σόφιας, στο Μέγαρο Μουσικής της Σόφιας, και με είχε καλέσει ένας πολύ σπουδαίος συνθέτης, ο Δημήτρη Τόπκοφ. Μάλιστα. Και τώρα ακούμε στην Ισπανία το Τσαϊκόφσκι, έτσι. Λισαβόνα. Συγγνώμη, Πορτογαλία. Ήταν λοιπόν στην εισαγωγή από το πρώτο κονσέρτο του Τσαϊκόφσκι ο Γιώργος Φιλαδελφίας και έπεται βέβαια συνέχεια. Αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε κυρίως για τον Γιώργο Φιλαδελφία για μια ακόμη φορά. Πες μου, καταρχήν ποιος είναι ο λόγος που είσαι εδώ μαζί μας, πώς είστε στην Ελλάδα. Έφτασα για μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση του συνδέσμου Αριστοτέλης, που είναι μια γέφυρα πολιτισμού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο πρόεδρος του συνδέσμου είναι ο κύριος Ιωάννης Λιόλιος και έγινε μια μετάφραση βιβλίου βουλγάρικου του Στέφαν Γκέτσεφ, ο οποίος λάτρευε την Ελλάδα και μιλούσε άπτεστα ελληνικά, στο Μέγαρο Μουσικής. Και ήρθα να ντύσω αυτή την εκδήλωση με μουσική του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη και με ένα βουλγάρικο παραδοσιακό τραγούδι. Έχεις ηχογραφήσει τα πάντα του Θεοδωράκη εδώ, έτσι, στο τρίτο πρόγραμμα. Ναι, ναι, μπορεί να μην είναι τα πάντα, είναι όμως τα σημαντικότερα του έργα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν, σαφώς, όταν λέμε για σόλο πιάνο, έχει έργα για δύο πιάνα. Οπότε για σόλο πιάνο είναι σχεδόν τα πάντα, ναι.
Πόσα κονσέρτα έχεις? Γύρω στα 25. Ετοιμοπόλεμα, σαν λέμε. Τα 10, ναι. Θα ακούσουμε λίγο και θα μου πεις αυτή την ιστορία με τα κονσέρτα. Θα μου το πεις αυτό. Αυτό θέλω να το ακούσει ο κόσμος. Καταρχήν, ξέρω ότι αυτά το ρεπερτόριο έχει δημιουργηθεί και μέσα από διαγωνισμούς. Σε πόσους έχεις πάρει μέρος? Τουλάχιστον 8-9 διαγωνισμούς. Για πες μου τους σημαντικούς αυτούς που... Ζάιλερ, πρώτο βραβείο, νομίζω το 2006 στη Σόφια. Καλά, εγώ δεν θυμάμαι χρονολογίες. Μαρία Κάλλας το 2000 με τα 10 κονσέρτα, β' βραβείο. Το πρώτο το είχε πάρει ένας πολύ καλός πιανίστας Αυστραλός, Duncan Gifford. Σαφώς υπάρχει κοινό που θυμάται την ιστορική συναυλία στο τέλος, στο τέταρτο μέρος του διαγωνισμού, όπου έπαιξε το δεύτερο κονσέρτο του Brahms στην αίθουσα φίλων της μουσικής τότε, που τώρα είναι Χριστός Λαμπράκης. Διαγωνισμό για μάχα για δύο πιάνα, πρώτο βραβείο. Διαγωνισμό... που διοργάνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, ο πρώτος διαγωνισμός πιάνου που διοργάνωσε το 1993, πρώτο βραβείο για την Αθήνα και τρίτο βραβείο για όλη την Ελλάδα τότε. Και άλλοι τι πολλοί. Η υποτροφία Τζίνα Μπαχάουερ. Θα ξεχάσει. Ναι. Γιώργο, ειλικρινά, το ένα ψέδω. Και ταυτόχρονα, απ' την άλλη, και τραγούδι, έτσι. Ναι, το 1998 που πήγα στη Σόφια, αμέσως έψαχνα να βρω καθηγητή. Και βρήκα έναν τενόρο φοβερό, τον στο Γιάννη Κισιόφ, ο οποίος είναι ο καθηγητής της Κρασιμίρας Στοιάνοβα, η οποία τώρα κάνει πολύ μεγάλη καριέρα. Και το 2005 έκανα τον ντεμπούτο μου στην όπερα της Θάρας Αγκώνας, στο ρόλο του Μάριο Καβαραντόση. Από τότε 45 ρόλους έχω κάνει, από λυρικό λεγέρο τενόρο μέχρι ρόλους για λυρικό δραματικό τενόρο. Όπου ο τελευταίος ρόλος που έκανα, όχι βέβαια για τη ζωή μου, αλλά ο τελευταίος ρόλος που έκανα στη σκηνή ήταν ο Προυνιέ, ο ποιητής, στην όπερα La Rondine του Πουτσίνη, στην όπερα του Ρούσε. Και εδώ ακούμε τώρα Τσαϊκόφσκι, έτσι. Ναι. Θα πάμε για τις οκτάβες. Την επόμενη μέρα έπαιζε ο Βόλοντος στο δεύτερο μπράμα που έπαιξε εσύ εδώ, έτσι. Ναι. Στην ίδια αίθουσα. Ναι. Πάμε να ακούσουμε τις οκτάβες. Όπως αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση και πολύ σπάνια και μια εξαιρετική από κάθε άποψη. Δηλαδή, ό,τι και να μου πεις τώρα, θέλω να τα ακούσω. Ένα από τα πιο βασικά επικάντικα που θέλω να σου ρωτήσω είναι ποια είναι η διαφορά του να πετύχεις ως τραγουδιστής και ως πιανίστας. Υπάρχει? Εντάξει, εμένα δεν μου φτάνει ποτέ να κάθομαι σε ένα πιάνο. Πάντα ήθελα να κάνω κάτι παραπάνω. Ναι, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Σαφώς το να είσαι πιανίστας βοηθάει πάρα πολύ στη φωνή, στην τονικότητα, στον τρόπο που θα κοιτάξεις μια παρτιτούρα, στον τρόπο που θα μεταφράσεις τη μορφή μιας παρτιτούρας. Mm-hmm. Γιατί εγώ πια κοιτώντας τις νότες, δεν κοιτώ μία-μία τις νότες, βλέπω μια μορφή. Όπου αυτόματα την διαβάζω, τη μεταφράζω σαν ένας κύριος ο οποίος συλλέγει νομίσματα. Ξέρει αμέσως ποιο είναι το καλό, ποιο δεν είναι original. Κατά αυτόν τον τρόπο δουλεύω. Όχι, μιλάω όμως ως επαγγελματίας. Τεχνική, τίποτα άλλο. Τεχνική και στα δύο. Ναι, τεχνική και στα δύο. Όπου ήθελα να πω
Ακούσαμε τις οκτάβες. Ναι. Μας είπες, ας ακούσουμε τις οκτάβες. Τώρα αυτές τις οκτάβες τις ακούς παντού στο Facebook. Υπάρχουν παντού. Εννοείται. Παντού. Εννοεί. Δηλαδή ανεβάζουν 30 δευτερόλεπτα οκτάβες. Ναι, ναι. Τώρα άλλο 30 δευτερόλεπτα οκτάβες, δηλαδή να ανεβάσεις ένα μέρος του κονσέρτου, άλλο να παίξεις όλο το κονσέρτο και είναι εντελώς διαφορετικό να παίξεις όλο το κονσέρτο καλά. Έτσι. Και εντελώς διαφορετικό να παίξεις όλο το κονσέρτο και όλο το ρεπερτόριο του Τσαϊκόφσκι. Και να ξέρεις τι θες να πεις, τι θες να πεις, διότι έχουμε περάσει λίγο στο παιχνίδι του να κάνω καριέρα πάση θυσία. Εγώ όταν ξεκίνησα δεν σκεφτόμουν αυτό το πράγμα, να κάνω καριέρα πάση θυσία, αγαπούσα τη μουσική. Πολύ μου αρέσει, έτσι ξεχνιέμαι, Γιώργο Φιλαδελφέα, κυρίες και κύριοι, ζωντανά πάντα με τον Γιώργο Φιλαδελφέα, τον διακεκριμένο τενόρο και πιανίστα, με τις δύο παράλληλες σπουδές καριέρες. Και εγώ θα συνεχίσω να σε ρωτάω, Γιώργο, άλλο εννοούσα, γι' αυτό επιμένω στην ερώτηση, για να πετύχεις και να κάνεις όνομα ως πιανίστας και να κάνεις όνομα ως τραγουδιστής. Οι διαδικασίες, η διαδρομή είναι η ίδια, τα βήματα είναι τα ίδια, δηλαδή. Ξέρω ότι αν χτυπήσεις διαγωνισμούς και πάρεις τα πρώτα βραβεία όπως έκανες εσύ, σε ξέρουν όλοι. Σαν πιανίστα σε ξέρουμε γι' αυτό. Από εκεί ξεκίνησε μετά, όλοι σε ζητάνε, ξέρουν ότι έχουν ένα σίγουρο άνθρωπο ο οποίος τα παίζει όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, και όποτε χρειαστεί, για το τραγούδι είναι έτσι, γιατί εκεί πέρα παίζει πάρα πολύ η παρουσία σου, η φυσική, δηλαδή να τους έχεις μιλήσει, να σε βλέπουν, γιατί εκεί δεν είναι απλώς παίζω. Δηλαδή σε ακούσαμε, πρέπει να σε έχουν ζωντανά δίπλα τους, υποθέτω. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολη αυτή η ερώτηση, γιατί για κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική πορεία. Τώρα για μένα προσωπικά δεν είχα κάποιον να με σπρώξει. Δηλαδή να μου πει, ξέρεις κάτι, θα πας στο Leeds, θα πας στο Van Cliburn, θα πας εκεί, κυνηγάμε καριέρα. Γι' αυτό το είπα πριν. Στο τραγούδι δεν είχα κάποιον να μου πει, ξέρεις κάτι, θα πας στο Περάλια, θα πας στο Neue Stimme, θα πας εκεί και κυνηγάμε καριέρα. Κυνηγάγα τη μουσική, αυτό προσπαθώ να πω. Αλλά το θέμα της καριέρας στα δύο διαφορετικά, ας πούμε, αυτά πράγματα, δεν έχει καμία σχέση. Το πιάνο είναι introvert. Δηλαδή, ουσιαστικά ένας πιανίστας πολύ δύσκολα θα εκφραστεί προς τα έξω. Και εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν είχα δυσκολία να εκφραστώ προς τα έξω ως καλλιτέχνης με τη φωνή. Δηλαδή πια ακούς τη φωνή σου και τρομάζεις, γιατί έχεις συνηθίσει να πατάς ένα πλήκτρο και να ακούει την νότα. Ναι, άσχετα που μπορείς το πιάνο να κάνεις τα πάντα και να πιέσεις και σε συνδυασμό με ήχους να κάνεις πολλά πράγματα. Το να αποδεχτείς τον εαυτό σου στη σκηνή και να δεχτείς ότι όπως και να είναι γυμνός θα βγεις. Γιατί όλα φαίνονται προς τα κάτω. Ειδικά στο τραγούδι δεν είναι εύκολο πράγμα. Και αυτό που λέω, θα βγεις ας πούμε καθαρός και θα δουν όλοι τον εσωτερικό σου κόσμο, κάποιοι βγάζουν καμπαρέ. Αυτό δεν τους βάζει δίπλα στην κάλας.
κάποιοι βγάζουν πορνό. Αυτό δεν τους βγάζει δίπλα στη Ρινάτα Σκότο. Οπότε το θέμα τι θα βγάλεις προς τα έξω δεν έχει καμία σχέση με το τι θα πουλήσει προς τα έξω. Αλλά ούτως ή άλλως εκφράζουμε ένα λιμπρέτο, τραγουδάμε πάνω σε λόγια, σε νότες που πρέπει να υποθούν συγκεκριμένη στιγμή. Δεν είναι το ελαφρό αυτό το πράγμα, άσχετα εάν ζει ο συνθέτης του ελαφρού τραγουδιού και σου πει αυτό πρέπει να είναι έτσι, μην το κάνεις αλλιώς, αν δεν ζει όμως και θυμάσαι μόνο τη μελωδία, στην όπερα είναι όλα γραμμένα. Πολύ ενδιαφέρον. Ξέρεις κάτι, θα ήθελα να συνεχίσω να ακούω το Τσαϊκόφσκι, αλλά έχω τόσα πολλά ωραία πράγματα εδώ. Θα ήθελα να μου συνεχίσεις όμως να μου μιλάς για την... το επόμενο που έχουμε να ακούσουμε είναι σκηνές, παιδικές σκηνές, έτσι, του Ζούμαν. Ναι, ναι, ναι. Από πού είναι, Ρεστάλ? Όχι, είναι από στούντιο. Στο ίδιο στούντιο έγραψα Τσικόνης από μια έκθεση πριν από μερικά χρόνια, νομίζω 5-6 χρόνια, και μετά αμέσως, παρόλο την κούραση, έγραψα αμέσως τις παιδικές σκηνές του Ζούμαν. Πού ήταν? Στη Σόφια. Σόφια. Mm. Υπάρχει CD σε αυτό? Όχι, όχι. Ή είναι ηχογράφησή σου? Όχι, εγώ το... Είναι δική σου ηχογράφηση. Και μάλιστα το είχα κάνει δώρο στο θείο μου και το είχα ζωγραφίσει απ' έξω, το είχα φτιάξει. Τι λες τώρα. Κάνω τέτοια πράγματα παιδικά που έκανε και ο Καρούζο. Ασχολούνταν με αυτοκόλλητα πριν βγει στη σκηνή. Κόλλαγε με κολλάζ. Μην μου πεις τώρα, αυτό το ξέρα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Ξέρεις, όχι, συνέχισε μου πάντως πριν ακούσουμε τις παιδικές σκηνές. Έστω το πρώτο. Για αυτή την πορεία του τραγουδιστή. Οπότε. Τα βήματά σου σε έφεραν σε όλους αυτούς τους ρόλους, 45 ρόλους τώρα που μου λες. Κυρίως μέσα από τις δικές σου επιλογές που ήταν το κέφι σου, από ό,τι κατάλαβα. Αυτό που σου άρεσε. Δεν έκανα πολλές επιλογές. Δηλαδή τώρα κάνω επιλογές. Τώρα που ας πούμε έχω ένα όνομα. Στην αρχή της πορείας μου, ειδικά όταν δούλεψα 10 χρόνια στην όπερα του Ρούσε που είναι πάνω στο Δούναβι, ότι μου λέγανε τραγούδαρα. Δηλαδή μου λέγανε θα κάνεις μύτη, Σωστακόβιτς, Γκόγκολ. Λέγω οκ, okay. Ναι, αλλά στην ίδια όπερα θα κάνεις και για Ρέσκιν. Αλλά θα κάνεις και τον Ευνούχο στην ίδια όπερα. Okay. Αύριο έχεις Αλφρέντο. Okay. Μετά, ξέρω εγώ, έχεις Κουρέα της Σεβίλης. Μετά, θέλουμε του Ρίντου στον Μπουργκάς. Ναι. Okay. Και αυτό σου δημιούργησε πρόβλημα στη φωνή. Δηλαδή, έπρεπε να κάνεις ολόκληρη προετοιμασία για να τη διατηρήσεις, να μείνει. Όταν αλλάζεις τεσιτούρες, ναι. Δηλαδή όταν πηγαίνεις, ας πούμε, από το Ερνέστο, τον Πασκουάλε, στους Παλιάτσους, θέλει μια διαφορετική δουλειά. Αλλά το καλό με μένα είναι ότι επειδή έχω πολύ πλούσιο χρώμα, πολύ πλούσιο χρώμα, δηλαδή με πάρα πολλούς αρμονικούς, μπορεί να αλλάξει με πολύ φυσικό τρόπο και στην πάνω περιοχή και στην κάτω περιοχή. Σαφώς τώρα υπάρχουν ρόλοι που δεν μπορώ να τραγουδήσω. Δεν με στεναχωρεί καθόλου αυτό. Γιατί τραγουδήσεις. Ναι, αλλά τραγουδώ άλλους που μπορώ να τραγουδήσω. Ποιος είναι ο ιδεώδης για σένα αυτή τη στιγμή, στη φωνή σου? Ο ρόλος, ναι, νομίζω ρόλος, κάποιοι που δεν έχω κάνει, θα έλεγα Χόφμαν και Βέρθερο. Μάλιστα. Ναι. Κοίτα, ήθελα, ρωτώντας για την... τόσα πολλά, πριν ακούσουμε, ήταν μια ερώτηση που ήθελα να σου κάνω, αλλά με όλα αυτά που λες φεύγει το μυαλό μου συνέχεια. Πολύ σημαντική βέβαια. Αλλά νομίζω... Για να μην χάσουμε χρόνο από τους κάτι φίλους. Κάτι μου, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω, όχι, θέλω να την τοποθετήσω σωστά. Όχι, σκέφτομαι τις παιδικές σκηνές και τον λίγο χρόνο που έχουμε και θέλω να τις ακούσω οπωσδήποτε, τουλάχιστον την αρχή, το πρώτο. Ας τα ακούσουμε. Ωραία.
ή θα ακούσουμε αυτό το πρώτο, καταρχήν μου αρέσει, το λατρεύω. Ακούμε και τα υπόλοιπα, αλλά. Λοιπόν, θα θέλω να πεις κάτι, αυτό ήταν με το που είπες για τη φωνή σου, ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό. Αυτή η συναυλία που κάνεις για την Κάλλας και τραγούδησε στις Άριες της Κάλλας, γιατί έλεγε το χρώμα της φωνής σου κλπ. Και είναι τα πιο πικάντικα πράγματα που ο κόσμος, δηλαδή, ίσως αντί να τους εξηγήσεις όλη τη μουσική, αν τους πεις αυτό, το οποίο είναι λίγο φωτορομάντζο, ας πούμε, η ιστορία. Και όλα τα άλλα που θέλω να πεις, καταλαβαίνουν ίσως περισσότερο, όπως θα έλεγε και ο Όσκαρ Ουάιλντ, το πραγματικό εύρος και τη φρενιτόδη ζωή που ζεις σαν καλλιτέχνης. Τι ήταν αυτό που έκανες την Κάλλας προάλλες? Είχε ξεκινήσει όλο αυτό με την ανθρώπινη φωνή που λένε Κοκτώ, αυτή την όπερα για μια φωνή. Ένας φίλος μου, ο οποίος είναι σκηνοθέτης και τώρα έχει γίνει διευθυντής μιας πολύ μεγάλης όπερας στη Βουλγαρία, ο Πλάμεν Μπέικοφ, ο οποίος υπήρξε μαθητής μπάσος του Μπορίς Χρίστοφ. Μάλιστα. Προσωπικός μαθητής στη Ρώμη. Αρχές της δεκαετίας του 90. Ναι, ναι, ναι. Και μου λέει, έχω μεγάλο πρόβλημα. Πίναμε ένα καφέ εκεί πέρα. Έχω πολύ σκοτώ. Τι γίνεται? Μου έχει βάλει ο διευθυντής να κάνω την ανθρώπινη φωνή. Όλες άρρωστες. Όλες άρρωστες. Πού θα βρω ελ? Λέω, τι είναι αυτό, τι είναι ανθρώπινη φωνή? Λέω, μια φορά το έχω δει το έργο. Ναι, πρέπει να βρω οπωσδήποτε σοπράνο. Γιατί πρέπει να βγει τον Ιούλιο. Τώρα είμαστε, ας πούμε, Μάρτιο, Φεβρουάριο, τέλη Φεβρουαρίου. Πίνουμε τον καφέ, του λέω, εγώ θα το κάνω. Του λέει, τι εννοείς? Εγώ θα το κάνω. Πάμε, έλα, αύριο φέρε τις νότες να πάμε να δούμε το φαλσέτο μου. Και έκανα 30 παραστάσεις. Σαν Ελ. Μεγάλε, δεν το πιστεύω. Ναι, αυτό δεν μου το έχεις πει. Ναι, ναι, ο πρώτος άντρας παγκόσμιο που έκανε το ρόλο της Ελ. Όχι ότι το ήθελε ο Πουλέν και ο Κοκτώ, αλλά ξέρουμε πολύ καλά. Ναι, εννοείται. Εννοείται ότι δεν τους πήρασε καθόλου. Ναι, και έγινε. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα λόγια. Δεν μπορείς να αλλάξεις αυτό που έχουν γράψει. Αλό, μαντάμ, ξέρω. Οπότε ουσιαστικά παραμένει να μιλάς με έναν άντρα. Τι να κάνουμε. Και έγινε, ήταν μια φοβερή παράσταση όπου μπαίνεις μέσα στο δωμάτιο, όπου υποτίθεται έχει πεθάνει αυτός, ήταν τραγουδιστής, εγώ ήμουν ο πιανίστας του. Mm-hmm. Μια ιστορία που φτιάξαμε, πολύ ενδιαφέρουσα, την έφτιαξε ο Πλάμεν δηλαδή, με αφήσεις από φανταστικές δικές μας συναυλίες, σκηνές, με μια αυτοκτονία στο τέλος και με ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται σε pick-up, το οποίο ήταν της Ελεονόρας Μαυρομάτη, που λέγεται «À la fenêtre», πάρα πολύ ερωτικό κομμάτι, το οποίο βέβαια δεν το ξέρει κανείς. Ελεονόρας Μαυρομάτη. Μαυρομάτη, ναι, συνθέτρια Ελληνίδα, ουκρανικής καταγωγής, όπου έκανα τις τελευταίες της, τα έργα της, στις τελευταίες της συναυλίες στον Παρνασσό με τη Φλόρα την Καζατζιάν, τη σοπράνο, σπουδαία σοπράνο της λυρικής σκηνής και της χοροδίας ΣΕΡΤ. Θα μιλήσουμε και για τη Φλόρα. Και μετά από αυτό, ο ίδιος μου λέει, με χρόνια μετά, τελειώνει η ανθρώπινη φωνή, πήγε σφουμάτο στη Σόφια, πήγε σε θέατρα, πίναμε ένα ρακί το βράδυ, είχε πολύ κρύο, μου λέει, ξέρεις τι είναι φέτος? Λέω, τι είναι? 100 χρόνια Μαρία Κάλλας. Λέω, πρέπει να κάνω κάτι, να κάνω μια συνευλία για τη Μαρία Κάλλας. Όχι, μου λέει, θα κάνεις μια συνευλία με τη Μαρία Κάλλας και θα τραγουδήσεις άριες της Κάλλας. Του λέω, πλάκα μου κάνεις? Μου λέει, όχι. Και έτσι και έγινε. Είπα Butterfly, είπα Σαμσόν και Δαλιδά, είπα Τσενερέντολα, σαφώς την τεσιτούρα της Κάλλας. Είπα Σαλτούτσα, είπα ο Μίο Μπαμπίνο Κάρο με τραγουδίστρια από τη Μητρό. Φαλσέτο. Τώρα το λες φαλσέτο, είναι φαλσέτο κάπου τελειώνει. Δεν ήταν και εντελώς φαλσέτο, μάλλον αυτό ήταν. Ναι. Γιατί, και συγγνώμη, δεν έχω, εγώ το είπα σαν ανέκδοτο. Θα μπορούσε τώρα έτσι όπως το λες, γιατί το λες ωραία και έχει φοβερή ιστορία τώρα αυτό. Ναι. Να το ακούσουμε κιόλας, αλλά να σου πω κάτι. Άστο, δεν πειράζει. Μου έχεις φέρει που παίζεις εικόνες από μια έκθεση και όλα αυτά τα περίεργα πράγματα και ίσως να είναι και καλύτερο κοντράς για να κατάλαβε ο κόσμος. Θα νομίζει ότι είμαστε τίποτα τρελοί. Ναι. Μιλάς εσύ τώρα για αυτό και παίζεις μετά, ξέρω εγώ, Τσαϊκόφσκι και μετά παίζεις εικόνες, ναι, ναι. Και δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχεις φέρει εδώ. Έλεος. Λοιπόν, αλλά εντάξει, είμαι μέσα γι' αυτό. Θα ακούσουμε μουσική, μιας και το είπα, και ολοκλήρωσε μου σε παρακαλώ, τι έγινε με αυτή την ιστορία, την συναυλία? Τίποτα, έπρεπε να σταματήσω να τραγουδάω με τη φωνή του τενόρου για 4 μήνες, να μελετάω μόνο αυτά τα κομμάτια, όπου μελετούσα, έγραφα τον εαυτό μου, πήγαινα σε μια πολύ μεγάλη αίθουσα εκεί στην πόλη που ζω. Έγραφα, ξαναέγραφα τον εαυτό μου, βρήκα τις νότες και τελικά είπα μέχρι ένα σύ φυσικό τη σοπράνο,
με άνεση, μας ναι, adieu en notre petit table, toutou, butterfly, από την τελευταία πράξη της όπερας. Η σοπράνο βέβαια επελαβαλή, είχα και ένα τενόρο, ο σοπράνο που ήμουν εγώ που είχα γίνει, είχα και ένα τενόρο να πούμε, του Κουισαντούτσα, από την καβαλερία Ρουστικάνα, το κοινό έπαθε σοκ, το κοινό έπαθε σοκ. Και μετά από κάτι τέτοιο, ταράχτηκα λίγο τα νερά, στη Βουλγαρία και στην καριέρα μου, πρέπει να σου πω. Δεν ξέρω. Είναι, τόσο, είναι φαινόμενο αυτό το πράγμα γενικώς. Όλο αυτό που κάνεις και εσύ ο ίδιος βέβαια, αλλά δεν σου φαίνεται γιατί έχεις τόσο χαμηλούς τόνους και έχεις και μια αυτοπεποίθηση που σε Δεν νομίζω ότι έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ξέρεις ποιος είσαι, Βακύριος. Από εκεί πέρα τώρα. Τώρα πια. Τα τελευταία τρία χρόνια τι να το κάνω, να ξέρω ποιος είμαι. Έπρεπε να το ξέρω από τα 24. Κοίταξε, οι πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι θέλουν πολύ χρόνο για να τα φέρουν βόλτα τα άλογα. Είναι αλήθεια αυτό. Μια και έλεγε Τσαϊκόφσκι, επειδή έπαιξε Τσαϊκόφσκι, ο Τσαϊκόφσκι τα είχε πρόβλημα. Δεν είχε περισσότερο κόσμο, πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, αν έχει ταλέντο, σε πάει από μόνο του. Εγώ θέλω να σου πω, πριν μου πει για το πιάνο, να ακούσουμε λίγο πιάνο. Εντάξει, πριν μου πει την άλλη ιστορία, την άλλη τρέλα που έχει κάνει με το πιάνο. Εντάξει, μια από τι πολλέ δηλαδή, αλλά που θα ενδιαφέρει τον κόσμο, πιστεύω. Λοιπόν, εισαγωγή από εικόνες, το επόμενο track. Πάμε, ναι. Ναι. Ακούμε τώρα τον Γκαλκάντζαρο, τον γνώμο. Από τις εικόνες και συνεχίζεις να παίζεις αυτό το εμβληματικό επικό έργο που θέλει επίσης μια αντίστοιχη τεχνική. Και μιλάμε πάντα με τον Γιώργο Φιλαδελφέα, αλλά βεβαίως ανακατεύουμε και πολλά άλλα στοιχεία γιατί είναι διτή η παρουσία του η καλλιτεχνική και τενόρος και πιανίστας, μεγάλης κλάσεως βεβαίως όπως αντιλαμβάνεστε. Και συνεχίζουμε γιατί όλο κάτι έχουμε να πούμε και δεν μας φτάνει ο χρόνος. Ποια ήταν η ιδέα σου? Μιλούσαμε για. Καταρχήν μου πεις για τις μουσικές ιδέες. Θέλεις να μιλήσουμε λίγο προς το τέλος για τις μουσικές ιδέες εν γέννη? Ναι, ας το αφήσουμε για το τέλος. Να πούμε για το. Το μεγαλύτερο σοκ που έπαθα μια Κυριακή. Α, ναι, γιατί μιλούσαμε για τα. Πώς να πω. Πικάντικα. Ναι, και τα πικάντικα και αυτά που κάνουν τα ακροβατικά που κάνεις εσύ στη ζωή σου. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είπαμε για τη Μαρία Κάλλας που τραγούδησε εννοείται στην τεστιτούρα κανονικά. Ένας Έλληνας βγαίνει άντρας να κάνει αυτό το πράγμα μια τρέλα εντελώς, αλλά με φοβερή επιτυχία και ακρίβεια. Που δεν τα ξέρουμε στην Ελλάδα και γενικώς στον κόσμο τα ξέρουμε. Άλλωστε η Βουλγαρία είναι ένα κλειστό μουσικό σύστημα. Αλλά πες μου για το πιάνο την ιστορία σου. Ήταν μέρα Κυριακή που ξύπνησα έτσι σε πολύ, πολύ καλή διάθεση και χτυπάει το τηλέφωνο 9 η ώρα το πρωί και ήταν η κυρία Ζωάννη Ζαχάριεβα, καθηγήτριά μου. Μου λέει «Ζόρζ», εκείνη με φωνάζει «Ζόρζ, Ζόρζ, πού είσαστε?»
εμείς τώρα σηκώνομαι. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην Φιλαρμονική της Σόφιας. Πρέπει να παίξει το τρίτο Ραχμάνοφ ή Έμα Τεχμετζιάν. Αλλά τις κάνουν ενέσεις στα χέρια. Θα πρέπει να παίξετε εσείς το βράδυ το δεύτερο του Ραχμάνοφ. Ναι, βρείτε τις νότες και κινήστε το και 4 ώρα να είστε εδώ για την πρόβα. Παίρνω εγώ τις νότες, δεύτερο Ραχμάνοφ. Εντάξει, το θυμάμαι πώς ήταν κτλ. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο μέρος. Κατά τις 11 η ώρα χτυπάει το τηλέφωνο. Ζορζ! Τι κάνετε, λέω, τι κάνω, λέω, παίζω δεύτερο Ραχμάνοφ. Δεν μου είπατε. Δεν βρίσκουν το κλειδί της βιβλιοθήκης για τις νότες. Θα πρέπει να θυμηθείτε το Τσαϊκόφσκι. 4 η ώρα είναι η πρόβα. Λέω, πλάκα μου κάνετε. Όχι, όχι, ξεκινήστε από την καντέντσα το πρώτο μέρος. Ναι, ωραία. Πιάνω εγώ το Τσαϊκόφσκι, αρχίζω το Τσαϊκόφσκι. Αυτά κατά τις 3 η ώρα χτυπάει το τηλέφωνο. Ζορζ! Πού είσαστε, έρχομαι λέω για την πρόβα. Ναι, ναι, τρίτο Μπετόβεν θα παίξετε τελικά. Αυτό θα είναι το βράδυ. Ναι, καλά λέω. Εντάξει, δεν διαβάζω τίποτα. Έρχομαι, ούτε πήρα το κουστούμι, τίποτα. Είπε στη σπιτονικοκυρά που με αγάπαγε πάρα πολύ. Με αγαπάει δηλαδή, ζει η γυναίκα. Φέρτε το κουστούμι στη Ζάλα Μπουλγάρια. Στη Ζάλα Μπουλγάρια πηγαίνω. Ήταν ο Όλιβερ Γκίλμουρ, ο μαέστρος, θυμάμαι, με τη Φιλαρμονική της Σόφιας. Και κάναμε μια γενική στο τρίτο Μπετόβεν, ούτε που το κοίταξα, δηλαδή είχα πια κουραστεί να αλλάζω κονσέρτα την ίδια μέρα, μέσα σε μια μέρα να αλλάξω τρία κονσέρτα, και μου λέει ο εξάρχων, μην ανησυχείς, μου λέει, με αυτό το κονσέρτο ή ξεκινάει μια καριέρα ή τελειώνει μια καριέρα. Δεν μπορώ. Πριν βγεις έτσι, δηλαδή, ναι, σου λέει και αυτό. Με το δώσω το χέρι. Ναι. Γιώργο, ειλικρινά σου λέω, ήθελα τόσο πολύ να το πεις αυτό και μου φαίνεται από αυτά που πρέπει να θησαυριστούν, γιατί δεν θα πιστεύει ο κόσμος την αλήθεια. Ευτυχώς που ήρθες και. Ξέρεις τι θέλω, να σε ακούσω να τραγουδάς πάλι. Μιας και τώρα είπες για το πιάνο, να κάνουμε και κόντρα. Τώρα θα σας πω κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι ένα τραγούδι του Πολ Μαρινιέ από τις αρχές του 20ου αιώνα που τραγουδούσε τότε στις Μπουάτ και στα Γαλλικά Καφέ ο πολύ σπουδαίος κωμικός Μαγιόλ. Το έβαλα σε ένα πρόγραμμα που έκανε την περασμένη χρονιά. Άλλη μια περίεργη, ακραία, ας πούμε, σαν να λέμε, επιλογή ρεπερτορίου. Ναι, και αυτή. Και είναι πολλά αυτά τα τραγούδια που έχει πει ο Μαγιόλ. Πάρα πολλά τραγούδια. Δηλαδή πρέπει να είναι πάνω από 100. Είναι μια άλλη εποχή όπου άλλα πράγματα ήταν σημαντικά για τον κόσμο. Γιώργο, με ενδιαφέρει το δικό σου. Δηλαδή έρχεσαι, παίζεις του Θοδωράκη όλο το έργο. Παίζεις μετά Χατζηδάκη. Μετά παίζεις Τσαϊκόφσκι. Παίζεις Κόνες. Παίζεις Μπετόβεν. Όλα τα κόμματα. Δεν υπάρχει. Κάνεις τόσους ρόλους διαφορετικούς, κλασικούς. Μετά αρχίζεις να τραγουδάς, ξέρω, καμπάρε, γαλλικό και όλα αυτά. Η μουσική που αρχίζει και που τελειώνει σε σένα. Πού μπαίνει σε κουτάκια, μπαίνει. Τι κάνεις, δηλαδή, πώς την ταξινομείς μέσα σου.
συνέβη κατά αυτόν τον τρόπο που άλλα πράγματα ήταν, φαινόντουσαν ότι ήταν σημαντικά για μένα, άλλα πράγματα γίνουν σημαντικά. Πολλές από αυτές τις ιδέες ούτε καν τις έδωσα εγώ. Ούτε εγώ έδωσα την ιδέα για να κάνω Μαρία Κάλλας, για να κάνω Άρης Μαρίας Κάλλας, ούτε έδωσα την ιδέα να κάνω την ανθρώπινη φωνή. Η ζωή τα φέρνει έτσι. Ένας πολύ καλός φίλος μου, Έλληνας συνθέτης, ο Γιώργος Ομινάς, μου είχε πει: προφανώς, Γιώργο, δεν είσαι για τα εύκολα. Αυτό είναι, και είχα πολύ σπουδαίους ανθρώπους δίπλα μου, όπως την Ειρήνη Μπέκα, καθηγήτριά μου του πιάνου, η Μαρία Τιχερογιώργου, τη Φλόρα την Καζατζιάν που κάναμε και ένα CD με αρμένικα τραγούδια, τη Μαρία την Κορομάτζου, τον Αλεξάνδρη Ιώσουφ που ήταν ο διευθυντής της Balkanton και με βοήθησε τότε να κάνω το ντεμπούτι μου, τον Παβέλ Γκυρτζίκοφ. Είχα πολύ κόσμο που με βοήθησε, δεν με έσπρωξε ακριβώς, τους είχα δίπλα μου, σαν θείους, σαν δικούς μου ανθρώπους, τρώγαμε, πίναμε, κάναμε πρόβες και μιλάγαμε για τη μουσική. Πού βρίσκεσαι τώρα? Ξέρω ότι έχεις ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, έτσι. Έχεις γυρίσει όλη τη γη. Αλλά αυτή τη στιγμή ζεις στην Βουλγαρία. Και ποια είναι η καθημερινότητά σου? Εντάξει, όλοι πάθαμε ένα σοκ μετά το COVID. Είπαμε τι αξίζει περισσότερο, η καριέρα, η ζωή, ο έρωτας, να δούμε πράγματα, μήπως δούμε πράγματα και πεθάνουμε, μήπως ταξιδέψουμε και πάθουμε κάτι. Έκατσα κι εγώ λίγο στα αυγά μου. Και τα τελευταία χρόνια κάνω τουρνέ σε όλη τη Γερμανία με ένα πρόγραμμα με τενόρους και έχω και τη χοροδία, την εθνική χοροδία του Σλίβεν. Είμαι ο μαέστρος της χοροδίας αυτής. Ασχολούμαι με αυτά, γράφω μουσική για musical, διδάσκω. Άλλη ιδιότητα λοιπόν. Ναι, παράλληλα με τη σκηνή. Έχεις φτιάξει κάποιο musical δικό σου? Ναι, τον Πινόκιο. Μη μου πεις. Ναι. Έχει τελειώσει? Ναι, έχει βγει, έχει παρουσιαστεί. Θέλουμε πόσες εκπομπές ακόμα για να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, εντάξει. Καταπληκτικό, λοιπόν. Τελειώνουμε με το Δάντη, με τους στίχους, ναι, του Δάντη από την, από την θεϊκή κομμωδία. Κουάλι Κολόμπε Νταλντεζίο. Μουσική. Η μουσική είναι του Τζάνι Εσπόζιτο. Αυτό το τραγούδι το τραγούδισε μετά από πολλά χρόνια η Νταλντά. Μου είχε πει θα μου μιλήσει κάτι για μουσικές ιδέες, δεν ξέρω τώρα αν έχει νόημα. Να ξέρουμε πολύ καλά πότε μας αρέσει η ιδέα και πότε μας αρέσει η ουσία. Αυτό, πολύ απλά. Φοβερή κουβέντα. Ανοίγεις καινούρια συζήτηση. Ελπίζω να δοθεί ευκαιρία και πάλι, Γιώργο Φιλαδελφέα, να έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να σε έχουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Ήταν ο πολύ ιδιαίτερος Γιώργος Φιλαδελφέας. Ένα ιδιαίτερο, μοναδικό φαινόμενο. Και θησαυρίζουμε αυτές τις λίγες στιγμές μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.